Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης εδώ και είναι αυτή η εποχή του χρόνου όπου υποδεχόμαστε τη μεσαία σειρά Galaxy Alpha της Samsung. Το high-end σε αυτή την mid-range κατηγορία είναι το A54 για φέτος, A54 5G, μιας και ταυτόχρονα κυκλοφορήσε και το A34 5G. Εδώ πέρα έχουμε και στα δύο μάλλον μοντέλα, δεν έχουμε επεξεργαστεί Snapdragon. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το A54 έχουμε Exynos και συγκεκριμένα τον Exynos 1380 5G αρχιτεκτονικής 5 nanometer, και στο A34 5G, το πιο οικονομικό μοντέλο, το πιο προσιτό, έχουμε έναν της MediaTek. Μεσαία κατηγορία λοιπόν τιμής, με ενδιαφέρουσα αρχική τιμή, μιας και είχαν ακουστεί αρκετά τις προηγούμενες εβδομάδες για το πόσο θα μπορούσε να φτάσει η τιμή του κινητού, μιας και όλα έχουν ακριβήνει, όμως προσγειωμένα, ωραία, δύο εκδόσεις και οι δύο με 8 GB μνήμης RAM. Η μία θα έχει 128 ενσωματωμένη μνήμη και τιμή 499 ευρώ και η άλλη 8256 και τιμή 549 ευρώ. Οπότε υπολογίστε ένα 500 για 8128, μιας και τα δύο μοντέλα, και το 128 και το 256, δέχονται κάρτες μνήμης microSD, οπότε μπορείτε να αποθηκεύετε εκεί πέρα φωτογραφία, βίντεο, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο, αλλά και να αφήσετε τα 128 όσα περισσεύουν από το λειτουργικό σύστημα που πιάνει, να το έχετε και applications και άλλα. Αλλά και πάλι και η διαφορά των 50 ευρώ από τα 128 στα 256, 499, 549, είναι εντάξει, λογική. Πάντως, μπορείτε να είστε στο 500 φέτος με το A54 5G και να έχετε μια ολοκληρωμένη συσκευή, η οποία σε επίπεδο κάμερας κάτι μπορεί και να θυμίζει από σειρά S23, όχι πιπέρι στο στόμα, θα μιλήσω αργότερα για nightography και night photography βασικά για το A54. Πάντως, ωραία κατασκευή, ποιοτική, πλαστικό το σασί, IP67 η συσκευή, που σημαίνει ότι είναι ανθεκτική σε νερό και σκόνη, και πάχος 8,2 χιλιοστά. Το βάρος της συσκευής είναι, αν θυμάμαι καλά, 204 γραμμάρια. Στέκεται βαρύ στο χέρι για το μέγεθός του, αλλά και με αυτά έτσι λίγο τα μεγαλούτσικα bezel περιμετρικά της οθόνης, συνολικά σου βγάζει την αίσθηση ότι τόσο θα έπρεπε να είναι το βάρος της συσκευής. Δηλαδή, δεν θα το έλεγα ακριβώς bulky το κινητό, αλλά θυμίζει κάτι από πιο παλιές εποχές. Πίσω δεν διάβασα κάτι, αλλά μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να είναι και γυαλί. Μου κάνει εντελώς για πλαστικό, εκτός άμα είναι αυτό το κοροϊδία σε εισαγωγικά, πώς το λέγανε, plastic, που ήταν γυαλί με πλαστικό μαζί. Πάντως δείχνει premium το πίσω, και οι τρεις υποδοχές για την τριπλή κάμερα που θα μιλήσω αργότερα. Πάμε να μιλήσουμε για την οθόνη του Galaxy A54 5G. Αυτή έχει διαγώνιο 6,4 ίντσες, είναι τεχνολογίας Super AMOLED με ανάλυση Full HD+, και γρήγορο ρυθμό ανανέωσης 120 Hz. Εν αντιθέσει με την πλάτη που δεν μπορούσα να βρω ή να καταλάβω αν είναι από γυαλί πλαστικό ή μία μίξη αυτών, μπροστά η οθόνη προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass 5 και μέσα ενσωματώνει γρήγορο αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, που δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα στο ξεκλείδωμα της συσκευής. Όπως είπα και πριν, είναι παχουλούτσι κατά bezel σε αυτή την flat οθόνη, αλλά νομίζω ότι συνολικά η συσκευή δείχνει και στέκεται ωραία στο χέρι, και το σχέδιό του δηλαδή είναι όλο αρμονικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οθόνη, πλούσια χρώματα, γρήγορος ρυθμός ανανέωσης, θα την ήθελα πιο φωτεινή. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, και το OnePlus 11 5G, που βέβαια μιλάμε για 9 κατοστάρικα εκεί με άλλες προδιαγραφές, αλλά και εκείνη η οθόνη μου φάνηκε λίγο σκοτεινή σε συνθήκες έντονου ηλιακού φωτός. Το ίδιο και στο A54 5G, την ήθελα λίγο πιο φωτεινή κατά τη γνώμη μου, αν και διάβαζα στα marketing χαρακτηριστικά ότι έχει
δεν θυμάμαι αν είναι ακριβώς, αν το λέει όπως από την S23 σειρά Vision Booster. Πάντως την ήθελα λίγο πιο φωτεινή την οθόνη. Παρ' όλα αυτά έχει ωραία πλούσια χρώματα, ικανοποιητική ανάλυση για το συγκεκριμένο μέγεθος και γενικά μια οθόνη που μου άρεσε. Πάμε να μιλήσουμε για την κάμερα. Τριπλή κάμερα με τον βασικό αισθητήρα των wide 50 MP με f1.8, οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και autofocus, μία ακόμα κάμερα ultra wide με αισθητήρα 12 MP και f2.2 και μία κάμερα ένας αισθητήρας 5 MP με f2.4. Μάκρο. Θα ξεκινήσω από αυτόν. Καλές φωτογραφίες μάκρο εγώ δεν μπόρεσα να τραβήξω με την κάμερα του α54 5G, δηλαδή υπάρχει δεν υπάρχει, δεν βρεύω καμία διαφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες δύο κάμερες, τόσο και η ultra wide εκτιμώ ότι είναι αρκετά ευρυγόνια και τραβάει πολύ ωραίες φωτογραφίες με αρκετό φως, αρκετά φωτεινές, γιατί συνήθως στον ultra wide δεν είναι χαμηλό το F σαν νούμερο και βγαίνουν λίγο πιο μουντές οι φωτογραφίες από ότι τον κανονικό τον φακό τον wide, πάντως ωραίες wide και δείχνει ότι είναι ultra wide οι φωτογραφίες, γιατί πολλές φορές η εναλλαγή σε κάποιες κάμερες κινητών μεταξύ ultra wide και wide απειροελάχιστη διαφορά παύλα ενδιαφέρον έχουν. Εδώ πέρα είναι ok. Και ο 50 MP wide, ο οποίος τραβάει κανονικά πολύ ωραίες φωτογραφίες, πάντα θα έχετε το μυαλό σας στην κατηγορία τιμής, στα 5 εκατοστάρικα, δεν παίρνετε το super duper κινητό, αλλά εκτιμώ ότι ο 50 και ultra wide στη συγκεκριμένη συσκευή είναι πολύ πάνω από αυτό που αγοράζεται με τα 4,99 ή τα 5,49 ευρώ στο α54 5G. Σε ό,τι αφορά το βίντεο, έχουμε οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, αλλά μόνο σε Full HD 30fps, σε 60fps ούτως ή άλλως είναι πιο smooth, οπότε δεν θα τον χρειαστείτε και απομονώνεται εντελώς μέχρι τη μέγιστη δυνατότητα λήψης βίντεο που είναι 4K στα 30fps. Συνολικά για την κάμερα, μια χαρά, βάλτε μέσα και την 32 MP μπροστινή με f2.2 η οποία και αυτή τραβάει ωραίες φωτεινές φωτογραφίες και νομίζω ότι συνολικά, πακετέισον, η συσκευή τα πάει μια χαρά σε ό,τι αφορά το φωτογραφικό κομμάτι. Audio data και call reception, όπως συνηθίζω να λέω στο συγκεκριμένο τμήμα της κριτικής μου για τα κινητά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια δίκαρτη συσκευή, 5G, έχει συρταράκι που μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και την microSD για επέκταση αποθηκευτικού χώρου που σας έλεγα νωρίτερα, άρα όχι τρεις υποδοχές, δύο, είτε για δύο SIM είτε για SIM και microSD. Η SIM δεν είδα μέσα να έχει συσκευή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το θυμήθηκα να σας το πω. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει η SIM. Αυτό μπορώ να δω. Όχι, προσθήκη SIM. Έχουμε και επιλογή για η SIM. Κρατήστε το αυτό. Έχουμε στερεοφωνικά ηχεία με ήχο Dolby Atmos. Μας αρέσει που βρίσκουμε στερεοφωνικά ηχεία στη συγκεκριμένη συσκευή. Ήταν τόσο καλός ο ήχος που δεν έδωσα σημασία. Τελευταία στιγμή διάβασα ότι έχει στερεοφωνικά. Ήχος Dolby Atmos, έτσι, και Wi-Fi 6, NFC και Bluetooth 5.3. Το μεγάφωνο, έχω σημειώσει εδώ μια παρατήρηση, το μου άρεσε, ήταν δυνατό σε ό,τι αφορά την ανοιχτή ακρόαση στις τηλεφωνικές κλήσεις. Συνολικά, καλή ποιότητα σύνδεσης με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, θα ακούτε καλά, καθαρά και σε αυτό το κομμάτι περνάει με τικ, πράσινο τικ, τον Galaxy α54. Κλείνοντας, πάμε να μιλήσουμε για μπαταρία. Ενσωματώνει μπαταρία με χωρητικότητα 5.000 mAh, μεγάλη μπαταρία, γιατί βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερες συσκευές να μην ξεπερνάνε το ψυχολογικό
όριο νούμερο των 5.000 mAh, οπότε μας αρέσει αυτό. Φόρτιση γρήγορη σε εισαγωγικά έως 25W, η συσκευή μου ήρθε από τη Samsung σκέτη, δεν έχω μέσα σε bubble, σε φυσαλίδες, δεν έχω τη συσκευασία, δεν γνωρίζω αν περιλαμβάνεται φορτιστής μέσα στη συσκευασία, πάντως αφήστε το στα σχόλια, θα το γράψω και εγώ μετά σαν υπόμνημα από κάτω από το βίντεο. 5.000 mAh λοιπόν, με γρήγορη φόρτιση 25W, που υπόσχεται μέσα σε 30 λεπτά να φορτίσει το 50% της συσκευής και αυτό μου αρέσει. Τώρα παιδιά, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, για πλάκα μια μέρα πάτε, προχωράτε δυνατά για δεύτερη. Φορτίζει αργά, εγώ δηλαδή αυτό το που τον χρησιμοποιώ και με πιο ισχυρούς φορτιστές, εκτιμώ ότι φορτίζει αρκετά πιο αργά από αυτό που υπόσχεται η Samsung, δηλαδή το από 0 σε 50% σε 30 λεπτά, νομίζω ότι θέλει παραπάνω, δηλαδή το φόρτισα, το παράταγα, γύρναγα και δεν είχε κατοστάρισει ακόμα. Ίσως έχω συνηθίσει βέβαια και με τα άλλα τα υπερτούμπανα που έχουν φτάσει 100-120W φόρτιση και να μου έκανε λίγο εντύπωση. Οπότε, να ρε παιδί μου, και ένα η γρήγορη φόρτιση. Ναι, εντάξει. Πανάκριβα τα κινητά των 1.000, 1.200, 1.400, 1.550 ευρώ. Αλλά είναι κάτι που θα ήθελες να το έχει οποιοδήποτε κινητό, αν μπορούσες φυσικά να δώσεις και λιγότερα χρήματα, ακόμα καλύτερα. Βγάζει λοιπόν μια χαρά η μπαταρία, ο Exynos 1380 δουλεύει ρολόι, σίγουρα το έχουμε ξαναπεί, αγαπάμε, εγώ προσωπικά δεν αγαπάω κανέναν, αγαπάτε Snapdragon, αλλά όλα καλά, όλα ρολόι εδώ πέρα με τον 1380 και την μπαταρία τη συγκεκριμένη. Κλείνοντας, να μιλήσω για user interface και λειτουργικό σύστημα Android. Android 13 λοιπόν, out of the box, και One UI 5.1, την πιο πρόσφατη έκδοση user interface της Samsung, θα την έχετε σε αυτό το κινητό εσοδείας 2023. Όλα δουλεύουνε ρολόι, δεν είδα κολλήματα. Εμένα μου αρέσει το One UI και συγκεκριμένα στην έκδοση 5.1 από S23 Ultra που δοκίμασα φέτος. Και τώρα αυτό που πιάνω στα χέρια μου, δηλώνω φαν σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει της εξέλιξης του το One UI και όλα καλά, όλα ολοκληρωμένα, συγκροτημένα σε αυτή τη συσκευή. Κλείνοντας, οπότε έτσι να κάνω μια σύνοψη, μου αρέσει η συσκευή, μου αρέσει πολύ η τιμή της, μου αρέσει αυτά που προσφέρει και για αυτή την τιμή. Δεν λέω ότι αν είχε κοστολογηθεί παραπάνω θα έπεφτα από τα σύννεφα με βάση το που έχουν φτάσει όλοι οι άλλοι, αλλά νομίζω για 5 κατοστάρικα, αν πάρεις και την 8128, γιατί και η άλλη και η 8256 8 έχει RAM, αν πάρεις την 8128, βάλεις και την κάρτα μνήμης, νομίζω 499 είναι, θα παίξει δυνατή μπάλα το α54 5G φέτος στην ελληνική αγορά. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, η τεχνολογία μας ενώνει και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye!